Ένα πρόγραμμα εξοικονομώ βέβαια παλαιότερα που είχε αρκετά προβλήματα, ωστόσο μπαίνει σε μια νέα βάση. Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε μια κλιμακωτή μέσα από το πρόγραμμα τώρα εξοικονομώ, ανακοινίζω για νέους. Κλιμακωτή επιδότηση 45 έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων. Δαπάνες μέχρι 22.500 ευρώ και επιδοτούνται αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, smart home οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Και πάμε σε μια δεύτερη κάρτα. Σταθερή επιδότηση 30% μέχρι 10.000 ευρώ. Είναι το ανακαινίζω. Μία κατοικία για να κριθεί επιλέξιμη θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα. Και να, προϋποθέσεις τώρα, υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να χρησιμοποιεί το σκύρια κατοικία, να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της τρίτης βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, το περίφημο ΠΕΑ. Θέλω να πάμε στον κύριο Σπύρο Καλησπεράκη, τον πρόεδρο του ΤΕΡΕ Θύμνου, των μηχανικών στο Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλά, εσείς? Είμαστε καλά, παρουσιάσαμε κάποια χωρία τα οποία σχετίζονται και έχουν να κάνουν με όρους και προϋποθέσεις του εξοικονομού. Ανακαινίζω για νέους. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Ποιους αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ποιες κατηγορίες πολιτών? Πάμε λίγο να το εξειδικεύσουμε. Ναι, να πω καταρχήν ότι ήδη νομίζω έχει γίνει αντιληπτό από τους πολίτες ότι το εξοικονομώ είναι μια συνεχής διαδικασία. Ναι. Τώρα έχει ανοίξει το κομμάτι για νέους που είπατε πριν και έχει και την ιδιαιτερότητα του ανακαινίζω ότι μπορεί να μπουν οικοδομικές εργασίες που μέχρι τώρα δεν υπήρχε στα εξοικονομώ. Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει και το εξοικονομώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Για όλους τους πολίτες δηλαδή, με εισοδήματα στα όρια που θέτει το κάθε πρόγραμμα που δείξα τις κάρτες. Να διευκρινίσω εδώ ότι δεν υπάρχει θέμα ταχύτητας γιατί είναι μοριοδοτούμενο πρόγραμμα. Άρα δεν είναι όποιος προλάβει, αλλά είναι με τη διαδικασία της μοριοδότησης. Είναι με διαδικασία ΑΣΕΠ, θα λέγαμε. Ακριβώς. Επίσης, να πω στους τηλεθεατές σας ότι και το προηγούμενο ήταν με μοριοδότηση και τελικά το Υπουργείο αύξησε τον προϋπολογισμό και μπήκαν όλοι οι ζητούντες, ας πούμε, το εξοικονομώ, κατάφεραν να επιδοτηθούν. Δεν υπήρχαν δηλαδή κάποιοι που κόπηκαν τελικά. Συνεπώς, να έχουν οι πολίτες στο μυαλό τους ότι είναι μια συνεχής διαδικασία, ότι εννοείται να τρέξουν, να προχωρήσουν τα χαρτιά τους κτλ. Αλλά ο στόχος πανευρωπαϊκά είναι να έρθουν όλες οι κατοικίες σε μια ενεργειακή στάθμη που να καταναλώνουν όσο δυνατόν λιγότερη ενέργεια και γι' αυτό αυτή η ιστορία είναι συνεχής. Εδώ βέβαια η παράμετρος ότι μπορεί μέχρι 10.000 να είναι οικοδομικές εργασίες είναι ένα επιπλέον ατού που δεν υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα. Ποια τα προβλήματα τα οποία είχαν καταγραφεί σε προηγούμενα εξοικονομώ και ποιοι κίνδυνοι βέβαια αναφορικά με την πλατφόρμα, την υποβολή των στοιχείων και τις προϋποθέσεις? Στις μοριοδοτούμενες διαδικασίες δεν έχουμε άγχος με την πλατφόρμα γιατί και να μην λειτουργήσει και οτιδήποτε έχουμε το χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο καλό σε σχέση με τα παλιά που ήταν του όποιος προλάβει. Σωστά. Ας πούμε. Άρα δεν μας αγχώνει κάτι, κάνουμε κανονικά τις διαδικασίες μας. Τώρα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο εξοικονομώ είναι κυρίως με τη ροή των χρηματοδοτήσεων. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή τεράστια δυσκολία στην αγορά με τον τρόπο που προχωρούν οι εκταμιεύσεις. Και βέβαια η μεγάλη αύξηση των τιμών σε κάποια υλικά όπως είναι τα κουφώματα έχει κάνει τα όρια που θέτει το πρόγραμμα ως επιδότηση να είναι κάτω από αυτό που είναι η αληθινή αγορά αυτή τη στιγμή. Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού κινείται κατά κάποιο τρόπο, κινούνται και καταγράφεται κινητικότητα για να είμαι ακριβής και σωστός σε κλάδους της οικοδομής και των μηχανικών. Δίνεται δηλαδή μια ανάσα σε επαγγελματίες του κλάδου σας? Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, στο τελευταίο διάστημα δεν είναι θέμα ανάσας, γιατί ο κλάδος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και αντιμετωπίζουμε το ανάποδο πρόβλημα ότι οι τεχνίτες, δηλαδή οι αλουμινάδες, είναι δύσκολο να τους βρεις και όχι το αντίθετο. Και όχι να σε βρουν. Ξέρετε, στη χώρα έχει, στη χώρα έχει επέλθει, έφυγαν πάρα πολλοί αλλοδαποί τεχνίτες προς άλλες χώρες στη φάση της κρίσης. Και τώρα που έχουμε ξαναέρθει σε μια κανονικότητα ή όπως τώρα με το εξοικονομώ σε μια όθηση ας πούμε της οικοδομής,
έχουμε δυσκολία σε τεχνικά χέρια. Είμαστε τώρα στο ανάποδο πρόβλημα, σαν εκκρεμές. Στη μία είχαμε ανεργία, τώρα έχουμε δυσκολία να βρεθεί το τεχνικό προσωπικό. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο, προεκλογική περίοδο και δεν ξέρω κατά πόσο η προεκλογική περίοδος διαχρονικά επηρεάζει τον κλάδο, δηλαδή καταγράφεται μία στασιμότητα. Υπάρχει ενδιαφέρον, ξεκινά μία οικοδομή, αλλά λέει κάποιος να βάλω ένα φρένο λίγο να δω πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, γενικά όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια, καλώς ή κακώς, οι οικοδομές είναι κυρίως για εκμετάλλευση. Ναι. Με αποτέλεσμα κάποιος είχε ένα σχεδιασμό για να, και προσπαθεί να τελειώσει πιο γρήγορα γίνεται για να εκμεταλλευτεί αυτό που κατασκευάζει. Άρα γενικά δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα. Υπήρξε ένα άγχος τότε με τη τραπεζική κρίση της Αμερικής, αν αυτό θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη και αν θα δημιουργήσει προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις. Φαίνεται και ότι αυτό κύλησε ομαλά και άρα είμαστε σε μια κατάσταση αρκετά ομαλή γενικά στην οικοδομή. Τώρα στους κλάδους που επηρεάζει το εξοικονομώ προφανώς είναι μια συνεχιώδηση. Γιατί μόλις τελειώσει το ένα, αρχίζει το επόμενο και το καθεξής. Είναι συνεχής η ροή πια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε περισσότερα για το επόμενο διάστημα αναφορικά με το εξοικονομώ. Ανακοινίζω πώς κυλάει, ποια προβλήματα, αν έχουν καταγραφεί θέματα με την πλατφόρμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καλησπεράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.